Πάμε. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Θέλ και σκήνωσε ενημί και καθάρισε εμάς από πάσης κυκλίδος και σώσε να καθέτας ψυχάσεις μόνο. Αμήν. Ευχαριστούμε. Μέσα στις πράξεις των Αποστόλων γράφεται το εξής περιστατικό. Επαναλαμβάνω, μέσα στις πράξεις των Αποστόλων γράφεται το εξής περιστατικό. Πρόκειται να χωριστεί ο Απόστολος Παύλος από τους χριστιανούς της Αντιόχειας και της Εφέσου και γενικά της Ασίας. Και τους καλεί, με φαίνεται μετά από Αγρυπνία, προσευχής όλη τη νύχτα στην παραλία και τους ανακοινώνει ότι εγώ φεύγω από εδώ, από την Ασία γενικά. Όμως επειδή αγωνίστηκα για να στερεωθεί η Εκκλησία του Χριστού στην Ασία και πονάω για την Εκκλησία, σας λέω το εξής, ότι φεύγω και κλαίω γιατί φεύγω. Στο χώρο αυτό εδώ, στην Εκκλησία της Ασίας, στην Εκκλησία της Ασίας και μέσα από την Εκκλησία της Ασίας, μέσα τους χριστιανούς, τους πρώτους χριστιανούς, θα βγουν λύκοι και μάλιστα λύκοι βαρύς, που την Εκκλησία θα προσπαθήσουν να την σπαράξουν. Βέβαια δεν είμαστε εκεί για να μπορούμε να συλλάβουμε το σκηνικό, το τι έγινε, γιατί λέει η Γραφή ότι έκλαιγαν οι χριστιανοί, επαναλαμβάνω, πράξεις των Αποστόλων. Δεν θυμάμαι το κεφάλαιο, έκλαιγαν λέει και παίζανε στο τράχυλό του Αποστόλου Παύλου, εδώ, για να μην τον αφήσουν να φύγει. Όμως ο Απόστολος Παύλος εκκινεί το, όχι επειδή ο ίδιος είχε την πρόθεση να κινείται, αλλά ήταν πνεύμα το κίνητος. Όμως θα δείτε στις πράξεις ότι το πνεύμα το Άγιο του υπέδειξε να πάει εκεί. Το πνεύμα το Άγιο του υπέδειξε να πάει εκεί. Πήγαινε πάντοτε μετά από υπόδειξη. Γι' αυτό και μετά από πόνο ψυχής και κλάματα και από τις δυο πλευρές και από τους χριστιανούς και τον Παύλο, ανεχώρησε. Αμέσως μετά την αναχώρηση του Αποστόλου Παύλου ξέσπασαν, μάλλον όρμησαν όπως λέει, όρμησαν λύκοι. Και μας είναι γνωστός,
Ποιος ήταν ο Λύκος αυτός? Ήταν ο Άριος. Αυτός που στράφηκε εναντίον της θεότητας του Κυρίου. Παιδιά του, για να έχουμε υπόψη μας, παιδιά του Αρίου, του αρχισατανά αυτού, είναι οι χιλιαστέ. Παιδιά του είναι οι χιλιαστέ. Αυτοί είναι πρώτου βαθμού παιδιά του. Έπονται μετά όλες οι άλλες αιρέσεις. Γεννήθηκαν μετά ένα σωρό αιρέσεις. Και το τονίζω και το πράγμα, μέσα από την Εκκλησία. Όχι έξω από την Εκκλησία. Το θέμα το σημερινό είναι συνέχεια εκείνου του γεγονότος. Είναι προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που μιλάει για αυτήν ακριβώς τη συνέχεια, αλλά με άλλα πρόσωπα και σε άλλους χρόνους, αλλά στην ουσία είναι ο ίδιος ο αιώς φόρος που γεννάει τις αιρέσεις. Διαβάζω λοιπόν μία προφητεία του Αγίου Κοσμά που λέει το εξής. Θα'ρθει καιρός που οι χριστιανοί, το τονίζω, οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. Αυτή είναι μία προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Εδώ μιλάει λοιπόν ότι οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν. Μία περίπτωση της προφητείας αυτής που διαβάσαμε τώρα, που επαληθεύθηκε, είναι τα γεγονότα που έγιναν στην Αθήνα, με πολυήμερες ταραχές και αιματηρά αποτελέσματα. Έγινε στην Αθήνα, θα δούμε ποια είναι αυτή, που πέρασαν στην ιστορία, τα έγραψε η ιστορία, ταραχές μεταξύ χριστιανών, με το όνομα Ευαγγελικά. Με το όνομα σας είναι άγνωστα. Και εγώ το είχα άγνωστα. Γιατί αφορμή ήταν που έγιναν αυτές οι ταραχές, η μεταγλώτηση του Ευαγγελίου. Θα το εξηγήσω εκείνο πράγμα. Μεταγλώτηση. Το Ευαγγέλιο το ακούμε το καιρό εκείνο, εξήλθεν ο Ιησούς και λοιπά, σε αυτή τη γλώσσα. Την αρχαία ελληνιστική γλώσσα, την ελληνιστική γλώσσα. Κάποια στιγμή έπρεπε το Ευαγγέλιο να γίνει πιο προσιτό, να καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν γράμματα την εποχή εκείνη. Άλλοι έλεγαν έπρεπε, άλλοι δεν έπρεπε. Και έγιναν ταράχες. Και μας λέει με ματηρές ταράχες. Το 1898 η βασίλισσα Όλγα απεφάσισε, 1898 είπαμε οι προφητείες του Αγίου Κοσμά, μέσα από την ιστορία είναι το θέμα. Το 1898 η βασίλισσα Όλγα αποφάσισε να μεταγλωτιστεί το Ευαγγέλιο στη Δημοτική, για να το καταλαβαίνει ο λαός, ώστε να τονωθεί το θρησκευτικό συνέστημα. Να μην ξεχνάμε και τούτο, ότι μία άλλη προφητεία του Αγίου Κοσμά έλεγε, και το γράφει και το λέει, λοιπόν, τι έλεγε? Σας παρακαλώ,
να μην μιλάτε τη γλώσσα την αλβανική, αλλά μιλάτε τη γλώσσα ελληνική. Και όποιος δεν μιλάει αλβανική και μιλάει ελληνική, θα προσευχηθώ στο Θεό, θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Γιατί το έλεγε αυτό? Γιατί κόντευε η γλώσσα να ξεχαστεί η ελληνική. Ο μας ήταν ο Άγιος εκείνος που ήθελε την Ελλάδα να είναι ψηλά και η γλώσσα να είναι αυτή η ελληνική που μιλάμε και αλβανική. Ξέραμε ότι οι πατεράδες μας μιλάγανε σχεδόν όλοι αλβανίτικα, όχι αλβανικά. Διάβαζα σε ένα βιβλίο ενός πειραιώτη που ασχολείται με τα θέματα ιστορικά. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Είχε έρθει και μιλήσει και στο κάτω στη Δημαρχία ότι πρόκειται για μια περιοχή στην Αλβανία προς τα βόρεια. Όχι η Αλβανία, προσέξτε το, μια περιοχή παρακάτω στην Ήπειρο, από εκεί ήταν, που κατοικούσαν μια ένα είδος, μια φυλή δηλαδή, ας το πούμε, που μιλούσανε όχι αλβανικά, αλλά αλβανίτικα, τους οποίους είχε λέει ο Πασάς στο στρατό και παντρεύτηκαν με δικούς με Ελληνίδες και τα λοιπά και διαδόθηκε η γλώσσα. Λέει, και μιλάγανε αλβανίτικα. Λοιπόν, ο Άγιος λέει, θα μιλάτε ελληνικά και εγώ θα παρακαλέσω τον Άγιο σε παράδεισο. Τι προσπάθεια έκανε ο Άγιος για να μπορεί αυτός ο χώρος εδώ που πατάνε τα πόδια μας να είναι σήμερα χριστιανικός και ελληνικός. Θα δούμε αλλού άλλη προσπάθεια του Αγίου Κοσμάτου. Λοιπόν, τώρα εδώ ο Άγιος μας προβλέπει ότι το Ευαγγέλιο θα ερμηνευτεί σε γλώσσα δημοτική, αλλά αυτό θα γίνει πρόξενο στα ραχών. Άλλοι θα θέλουνε, άλλοι θα θέλουνε. Αυτή η μεταγλώτηση, η μετάφραση δηλαδή σε γλώσσα κοντινή των ανθρώπων εκείνων που τη μιλάγανε, ανατέθηκε λέει στον πάλι επώνυμο με την επίβλεψη του καθηγητού Πανταζίδη, 1898 έγινε αυτό, από τη Βασίλισσα Όλγα. Το θέμα αυτό, η μεταγλώτηση του Ευαγγελίου, έφερε σε αντίθεση όχι μόνο την Ελλαδική Εκκλησία προς τη Βασίλισσα, έφερε σε αντίθεση την Εκκλησία της Ελλάδος με τη Βασίλισσα, που ήταν στην Ελλάδα, αλλά και τα Πατριαρχία Κωνσταντινούπολεως, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρίας. Φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν θέλανε να μεταφραστεί το Ευαγγέλιο στη γλώσσα που μιλάγανε τα Πατριαρχία. Η Βασίλισσα Όλγα επέμενε και διέταξε την δημοσίευση της μεταφράσεως πάλι τμηματικώς στην εφημερίδα που και τότε κυκλοφορούσε με το όνομα Ακρόπολης, 1898. Αλλά 1998 και 2000, δηλαδή πάμε 110 χρόνια. Το θέμα προσέκλουσε σε άλλο πρόβλημα, λέει. Σε προβλήματα εθνικά, εκκλησιαστικά, γλωσσικά κλπ. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, να το δούμε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης που ήταν τότε, Ιωακήμ Τρίτος, στη Κωνσταντινούπολη, διέταξε τη διακοπή του δημοσιεύματος
έδωσε εντολή να σταματήσει η μεταγλώτηση. Η βασίλισσα είπε ναι, ο πατριάρχης είπε όχι. Εκτός από την εκκλησιαστική αυτή αντίδραση, αντέδρασαν για τη μεταγλώτηση οι φοιτητές και ο λαός εδώ στην Ελλάδα. Έγιναν συλλαλητήρια, συγκρούσεις, αιματηρά επεισόδια. 11 νεκροί και άνω από 80 τραυματίες. Η Ιερά Σύνοδος το 1898 καταδίκασε κάθε μετάφραση του Ευαγγελίου. Η διένεξη με το όνομα Ευαγγελικά είχε σαν αποτέλεσμα να απαραιτηθεί από την Πρωθυπουργία ο Θεοτόκης. Είναι ο Πρωθυπουργός ο Θεοτόκης και αυτός ο τσακωμός ανάμεσα στους χριστιανούς θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. Αυτή είναι η προφητεία. Υποχρέωσε το Θεοτόκη, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία. Ήταν ευαίσθητη η Πρωθυπουργία τότε. Ήταν ευαίσθητη. Τότε. Τώρα. Και τώρα. Τώρα πονάει ο λαός ολόκληρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν χαμπάρι. Ας μην το σχολιάσουμε. Ε? Ας μην το σχολιάσουμε τι κάνουμε τώρα. Είπαμε και δεν το σχολιάσουμε. Αφού πονάμε, δεν πονάμε. Και πώς θα πονέσουμε ακόμη. Δεν πονάμε. Λοιπόν, το θέμα των Ευαγγελικών, αφού είναι γεγονότα που είναι όμοια, πώς θα τα κάνουμε. Το θέμα των Ευαγγελικών μας φέρνει μπρος σε μια σύγχρονη διένεξη εκκλησιαστικών προσώπων και λαϊκών στην επέκταση περιλειτουργικής ανανεώσεως. Ενθυμίστε που έγινε μια προσπάθεια από τον μακαριστό Χριστόδουλο. Έκανε σεμινάρια, μάζευε, συγκέντρωνε καθηγητάς, φοιτητάς και τα αρέστα για να κάνει τη λειτουργία μεταφρασμένη. Τη λειτουργία μεταφρασμένη, όπως την ακούμε. Και υπήρχε διένεξη τότε, όχι αματηρά, για την ανανέωση, λέει, της λειτουργικής και λατρευτικής απλοποιήσεως, καθώς και απλοποιήσεως της ιερατικής ενδυμασίας ή και περί περιβολής ράσου. Καταλαβαίνετε. Ο παπάς να φοράει κουστούμι που κυκλοφορεί, λένε, λέγανε και σε εκκλησία. Χριστόδουλος, αφού τα ζήτησαν όλοι άλλοι, η σύνοδος τα ζήτησε και ο Χριστόδουλος αντέδρασε. Λοιπόν, και μέχρι σήμερα υπάρχει τέτοιο πράγμα. Σου λέει να είναι πιο απλή η ιερείς, λέει. Μποδίζει, λέει, να γίνουν παπάδες επειδή δεν είναι ταράσα στη μέση. Κάποιος Άγιος ιερωμένος έλεγε, άμα μποδίζει ταράσα να μην γίνουν ποτέ. Αυτό σαν θυσία δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Αναγεννήσεως ανέλαβε το θέμα. Τίθεται λοιπόν πάλι θέμα χρήσεως μεταφράσεως κειμένων κατά τη Θεία Λειτουργία. Θέμα περιτιμήσεως τμήματων της Θείας Λειτουργίας, να κοπούν κομμάτια από τη Θεία Λειτουργία και άλλων ιερών ακολουθιών τότε. Και η Γενομένη Αρχή σε κάποιες Μητροπόλεις ερμηνείας και περιτιμήσεως. Σε ορισμένες Μητροπόλεις άρχισαν να γίνουν τέτοια βήματα. Οι αντιδράσεις των πιστών ήταν έντονες. Δεν μπορώ εδώ να καταχωρήσω το ενυπόγραφο έγγραφο διαμαρτυρίας προς την Ιερά Σύνοδο εκ μέρους πιστών που σκανδαλίστηκαν για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην ακεραιότητα παρεμβάσεις στην ακεραιότητα
της Θείας Λειτουργίας. Αυτό σημαίνει. Έμπαιναν στη μέση και ζητούσαν να κοπεί κομμάτι τη λειτουργία, παρεμβάσεις ως προς την ακεραιότητα. Αυτό ισχύει, συγγνώμη τώρα, για την περίοδο που λέμε τώρα επί Χριστόδουλου. Όχι, 1848. Επί Χριστόδουλου. Λίγο πριν από εμάς, μερικά χρόνια, 50 χρόνια. Έτσι, ωραία, γιατί δεν είναι, όχι, έτσι, όχι. Δεν έγινε κάτι. Μα τώρα. Και τώρα ο Ιγνάντιος, τον άκουσα εγώ τον Ιγνάντιο, μεταφράζει. Και σήμερα γίνονται και γράφονται, θα σας πω εγώ. Τον άκουσα εγώ που το έλεγε στην τηλεόραση. Ο Αρχιεπίσκοπος τότε έκανε συστάσεις στον Κυλκισίου, Μητροπολίτη, να πάψει να δημιουργεί καινοτομίες. Αυτά τα βήματα για αλλαγή ονομάζονται καινοτομίες, καινούριες τομές. Και να δημιουργεί εντυπώσεις στους χριστιανούς, οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να τις δεχτούν. Επιπλέον, υπέδειξε τον Πατριάρχη, αν θέλει να γίνουν στην Ορθόδοξη Λατρεία κάποιες άλλες αλλαγές, να τις υποβάλει γραπτός στην Ιερά Σύνοδο για να μελετηθούν. Από τη Συνοδική Επιτροπή. Το θέμα όμως Επιτροπής περί των καινοτομήσεων έχει σφοδρή επίθεση και δρυμία κριτική και αντίδραση από επώνυμα εκκλησιαστικά πρόσωπα. Δεδομένου μάλιστα, όπως λέγει η αντιπαράθεση, ότι στην Επιτροπή υπάρχουν πρόσωπα μόνο των καινοτόμων φρονημάτων. Ανάθεσαν σε Επιτροπή που εκπροσωπούσαν μόνο εκείνους που θέλανε την αλλαγή. Καινότομα φρονήματα είχαν. Και δεν δεχόντουσαν συζήτηση εκ των άλλων που είχαν αντιπαράθεση και αντίθεση. Κατακρίνονται ότι ακολουθούν το ρεύμα της νέας τάξης πραγμάτων. Φαίνεται από τότε υπήρχε η νέα τάξη πραγμάτων που την ακούμε σήμερα και έτσι ξεκίνησε και στις ημέρες μας και έχουμε φτάσει σε αυτά τα κατάντια της μεγάλης καταπτώσεως, της ηθικής, οικονομικής και πνευματικής καταπτώσεως. Είναι το δάχτυλο της νέα τάξεως πραγμάτων στο βάθος. Λοιπόν, και συμπληρώνει και της παγκοσμιοποίησεως. Βλέπετε τα μάτια των χριστιανών έχουν την διόραση, αφού οι προφητείες μας φωτίζουν το μέλλον και βλέπουν ποια είναι αιτία κακών καταστάσεων και κακοδαιμονίας μέσα στον ελλαδικό χώρο. Επαναλαμβάνω της νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποιήσεως ότι δέχονται επιδράσεις παπικές και προτεσταντικές προστιθεμένου του θέματος της επισκέψεως του Πάπα στην Ελλάδα, για την οποία έγιναν διαμαρτυρίες έντονες, συλλαλητήρια κλπ. Τα οποία σημειωτέων δεν ελήφθησαν υπόψη. Οδηγούμεθα δυστυχώς προς ακραίες καταστάσεις και πολλοί φοβούνται για καινούριο σχίσμα μέσα στους κόλπους της Ελλαδικής Εκκλησίας. Βέβαια, άμα όπως και είδε ο Πάπας και κάποιο σεβάσιμο πρόσωπο μου είπε, είχε προθέσεις ο μακαριστός να κάνει βήματα να πλησιάσουμε με τον Πάπα και ευτυχώς λέει που τον πήρε ο Θεός. Το μακαριστός πριν τον Ιερόλυμο. Φοβούνται λοιπόν για σχίσμα καινούριο στους κόρπους της Ελλαδικής Ορθοδόξης Εκκλησίας
το κόστος του οποίου θα είναι ακριβό. Στο θέμα του σχίσματος, δυστυχώς, έχουμε κι άλλη πικρή πείρα. Ποιο είναι, θα το δούμε. Να έχουμε έτσι μια εικόνα πραγματική και όχι όπως συνήθως. Δεν θα σταματήσω να κάνω και ζήτησε πάνω σε αυτό, αλλά δεν θα θέλω όλοι μαζί. Να ακούμε τον ένα ήρεμα, ήρεμα, τον άλλο που θέλει να πει μια κουβέντα και αν ακούμε να πούμε κάτι για αυτά που θα λέει ο καθένας, μπορούμε να πούμε, λέει. Το σχίσμα λοιπόν, το άλλο, εκτός από εκείνο για τα ευαγγελικά, που είχε δάχτυλο από τη νέα τάξη πραγμάτων και έχει μέχρι σήμερα, έφερε και ένα άλλο σχίσμα που έχει το όνομα το παλαιοημερολογητικό. Είναι αναφιβόλως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που συνετάραξε την Εκκλησία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις και κατέληξε σε σχίσμα. Κάποια στιγμή η Εκκλησία που πορευόταν και όλοι είμαστε ένα, έγινε η αλλαγή του ημερολογίου, του πολιτικού ημερολογίου. Αυτό που βαδίζουμε τώρα εμείς, έγινε αλλαγή στο παλαιό που ήταν 13 ημέρες πριν γιορτάζονται ημέρες, οι εορτές που γιορτάζονται, και τώρα έχουμε πιο γρήγορα 13 ημέρες Χριστούγεννα, 13 ημέρες άλλες γιορτές και το καθεξής. Τότε δεν ακολούθησαν όλοι την Εκκλησία που σήμερα ακολουθούμε τώρα εμείς, αλλά έμεινε ένα κομμάτι και εμείς δεν ακούμε. Δηλαδή, κοβόμαστε και κάνουμε δικό μας κλίμα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό λέγεται σχίσμα. Όταν κομματιάζεις κάτι, λέγεται σχίσμα. Εδώ μνημονεύω τον Ιερό Χρυσόστομο, που τον παραλαμβάνουν οι εχθροί του, γιατί ήθελε να καθαρίσει την Εκκλησία, τον οδηγούν στην εξορία, προφανώς είναι η δεύτερη φορά στην εξορία, και τότε λέγει προσοχή, επειδή είχε ο Χρυσόστομος με πολλούς χριστιανούς μέσα από την πόλη που τον αγαπούσαν, προσοχή, μην κοπείτε από το τμήμα αυτό της Εκκλησίας που με διώχνει, για την Εκκλησία υπάρχει και αυτό το στοιχείο, υπάρχει και ένα στοιχείο. Θα ακολουθείτε αυτούς που με διώχνουν. Μην αποκοπείτε και κάνετε καινούριο κομμάτι. Γιατί είναι σχίσμα με την Εκκλησία. Θυμόμαστε όλοι τον Κύριο που είπε, Κύριε, εμείς πήραμε καλό σπόρο και βγήκε και βγήκαν και κάτι, να το κόψουμε. Τα ζυζάνια. Όχι, μαζί και τα ζυζάνια. Έτσι θα πορεύει η Εκκλησία. Λοιπόν, και τώρα εδώ έχουμε το λεγόμενο παλαιομερολογητικό που κατέληξε, λέει, σε σχίσμα. Διαβάζω. Η πολιτεία για λόγους συγχρονισμού του κράτους με την Εκκλησία ζήτησε την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου. Το ότι γιορτάζουμε 10 μέρες γρηγορό, 13 μέρες γρηγορότερα από ό,τι γιορτάζαμε παλαιότερα, τις γιορτές των Αγίων, οφείλεται στην εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου, που οι παλαιομερολογίτες το ονομάζουν σχισματικό ημερολόγιο. Δεν είναι όμως το ημερολόγιο σχισματικό. Αυτός που κόβει την Εκκλησία είναι σχισματικός. Και συνέστησε μια επιτροπή για τη μελέτη του θέματος. Η πολιτεία συνέστησε μαζί με την Εκκλησία.
Η Επιτροπή υπέδειξε ότι δεν δύναται μία επιμέρους εκκλησία να χωριστεί και να αποδεχθεί μονομερώς το νέο λόγιο, χωρίς να καταστεί σχισματική απέναντι των άλλων. Τότε λοιπόν υπόθηκε ότι ένα μέρος της εκκλησίας δεν μπορεί να πει εγώ το δέχομαι και κάνω δικό μου κομμάτι και οι άλλοι εγώ χωρίζομαι και κάνω δικό μου κομμάτι. Και αυτό λέγεται σχίσμα. Εκδόθηκε διάταγμα 18 Πρώτου 1923. 18 Πρώτου, τότε έγινε το βήμα εκείνο και η τοποθέτηση του νέου ημερολογίου. 18 Πρώτου 1923, με το οποίο καθορίστη το ΜΕ κράτος να ακολουθεί το νέο ημερολόγιο, τότε 18 Πρώτου 1923, με διάταγμα καθορίστηκε η Εκκλησία να ακολουθεί το Ιουλιανό, το παλαιό ημερολόγιο, και η πολιτεία το καινούριο, για εμπορικούς λόγους. Ο νέος όμως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, 10 Μαρτίου 1923, δύο μήνες αργότερα δηλαδή, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, εισηγήθηκε στην ιεραρχία 18 Απριλίου ότι υπάρχει ανάγκη να ταυτιστεί το εκκλησιαστικό ημερολόγιο με το πολιτικό. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ζήτησε να ταυτιστεί, δηλαδή και οι εορτές να πάνε μαζί με το νέο ημερολόγιο. Η Σύνοδος απεδέχθηκε την πρόταση υπό την προϋπόθεση συνεννοήσεως με όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες. Πριν δηλαδή κάνει δεκτή την πρόταση του Αρχιεπισκόπου να ενωθεί το πολιτικό με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο, να ρωτήσουμε τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Ρωσία, μας πάνε κάτω ή είμαστε σχισματικοί. Αυτό το ήταν το ερώτημα. Μας πάνε κάτω ή είμαστε σχισματικοί. Αρχίζει η διένεξη ζακωμός στους κόρπους της Εκκλησίας για τη διαδοχή, με συγχωρείτε, για την αποδοχή ή όχι του νέου ημερολογίου. Ζακωμός. Ναι ή όχι, παλαιό ή νέο ημερολόγιο. Μετά από διάφορες φάσεις και λυπηρά γεγονότα και διενέξεις και λοιπά, κατέληξε η διαμάχη στο σχίσμα στις 28 Μαΐου 1934. Ξεκίνησε λοιπόν το 1923 18 Πρώτου και 28 Μαΐου 1934 23-33, μετά από 11 χρόνια δηλαδή, ιδρύθηκε η Εκκλησία των ΓΟΧ, Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Έτσι ονομάζονται σήμερα οι παλαιοημερολογίτες. Μετά από 13 χρόνια δηλαδή, από που εισήχθη το νέο ημερολόγιο. Οι ιεράρχες Δημητριάδος Γερμανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, Ζακίνθου Χρυσόστομος, απεφάσισαν την ανατροπή του Αθηνών, να του πάρουνε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, που εισηγήθηκε αυτό, και τέθησαν επικεφαλής των παλαιομερολογητών. Βρέθηκαν τρεις επίσκοποι και είπαν όχι, να πέσει ο Αρχιεπίσκοπος. Στις 28 Μαΐου 1934, οι τηλεγράφησαν ότι διακόπτουν τις σχέσεις με την Ιερά Σύνοδο. Ποιοι, ξαναεπαναλαμβάνω, ο Δημητριάδος Γερμανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος και Ζακίνθου Χρυσόστομος. Οι τρεις αυτοί είπαν εμείς, τέλος, αποκοπτόμεθα από την Ιερά Σύνοδο. Ο Αθηνός Χρυσόστομος επικοινωνεί με τους απαντακού Ορθοδόξους Ιεράρχες. Επαναλαμβάνω, ο Αθηνών Χρυσόστομος επικοινωνεί με τους απανταχού Ορθοδόξους Ιεράρχες. Όταν λέμε απανταχού, όπου υπάρχουν Ορθόδοξες Εκκλησίες στον πλανήτη,
έκανε επικοινωνία. Οι οποίοι απάντησαν ότι η επιστήμη, η επιστήμη, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, απάντησαν ότι η επίσημη εκκλησία είναι ενσωματωμένη στη μία του Χριστού εκκλησία και αναγνώρισαν αυτήν οι απενταχούγης αρχιεπίσκοποι. Οι τρεις αρχιερείς χειροτονούν αρχιμανδρίτες επισκόπους, αυτοί που αποκοπήκανε, χειροτόνησαν δικούς τους επισκόπους. Αφού υπήρχαν τρεις, μπορούσαν να χειροτονήσουν. Έγκυροι όμως αυτοί, θεωρούνται έγκυροι αυτοί. Σχισματικοί μεν, αλλά έγκυροι είχανε, δεν είχανε καθαιρεθεί οι τρεις. Λέσαι καθυρημένος για να μην αναγνωρίζετε το μυστήριο της ιεροσύνης ή αρχιεροσύνης. Οι τρεις αρχιερείς λοιπόν χειροτονούν αρχιμανδρίτες σε επισκόπους και συγκροτούν σύνοδο, φτιάχνουν δική τους σύνοδο και ειδοποιούν τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ότι αναλαμβάνουν τη διαπίμανση Εκκλησίας στον ΓΟΚ. Μερικοί όμως στράφηκαν στην αναγνωρισμένη Εκκλησία. Μερικοί από αυτούς είπαν όχι, εμείς πάμε με την Εκκλησία την που αναγνωρίζουν όλοι οι χριστιανοί της γης. Όλοι οι χριστιανοί της γης αναγνώριζαν αυτοί που είμαστε εμείς σήμερα. Τότε. Γιατί κοιτάξτε, ό,τι αναγνωρίζεται από το όλο σώμα της Εκκλησίας ως σώμα γνήσιο, αυτό είναι και το γνήσιο. Ότι όταν η Εκκλησία στο σύνολο δεν αναγνωρίζει το κομμάτι, είναι σχίσμα. Είναι κομμάτι. Αυτό έγινε και με τους τρεις αυτούς. Είπανε οι εκκλησίες, οι άλλες, Ρουμανία, Σερβία, Ρωσία κλπ. Ότι εμείς αναγνωρίζουμε την εκκλησία αυτή του νέου υπολογίου. Συνεδρίασε το πρωτοβάθμιο συνοδικό δικαστήριο και καθήρεσε και περιόρισε σε μονές τους τέσσερις αρχιερείς, αυτούς που κάνουν το κίνημα. Πλήθημα των παλαινομολογητών κινήθηκαν σε αγανάκτηση και προκλήθηκαν αιματηρές σκηνές με 100 τραυματίες. Ο Ζακύνθου ζήτησε την επιείκεια της Συνόδου και την έλαβε. Ένας από τους τρεις που δεν δέχτηκαν τη νέα κατάσταση των πραγματών. Ο Φλωρίνης αποκάλεσε την επίσημη εκκλησία σχισματική, την εκκλησία που αναγνώριζαν όλοι οι άλλοι, την ονόμασε σχισματική ο Φλωρίνης που ήταν στους τρεις που δεν δεχόσαν το κίνημα αυτό. Σχισματική δυνάμει, όχι ενεργία. Αυτό σημαίνει, να το εξηγήσω, σχισματική δυνάμει και ενεργία. Ένας σπόρος, ενός φυτού, οποιοδήποτε φυτού, μέσα του, το κρατάω εγώ στο χέρι, ένα σπόρο, μέσα του έχει δύναμη. Δύναμη τέτοια, μπορεί να το φυτέψεις, αλλά η δύναμη που έχει, λέγεται σπόρος, ας το πούμε, όχι το πούμε, έτσι είναι, που έχει τη δύναμη. Πότε αυτή η δύναμη γίνεται ενέργεια? Όταν το φυτέψεις και σαπίσει, τότε και βγάζει ένα φυτό, τότε η δύναμη γίνεται ενέργεια. Το καταλάβατε? Είπε λοιπόν τότε ότι σχισματική δυνάμει, όχι ενεργία. Έτσι ονομάσα, λέει, σαν δύναμη αλλά δεν ενεργεί. Διότι δε μία σύνοδος των άλλων εκκλησιών την καταδίκασε. Δεν είχε καταδίκασει ακόμα την εκκλησία, την παλαιομολογητική. Καμιά εκκλησία της άλλης. Να σταματήσω εδώ λίγο, να δώσω το δικαίωμα λόγου και σε εσάς. Αν έχετε κάποια απορία, κάτι πάνω σε αυτή τη διέλεξη που μέχρι σήμερα υπάρχει. Αν κάποιος έχει να προσθέσει ή να πει ένα λόγο, είναι το λεγόμενο παλαιομολογητικό. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου ποιος είναι? Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, ξεκινώντας από εκεί, είναι, βλέπετε, έχει ιστορική συνέχεια το πράγμα. Είναι Ευθυμία Μοναχή, Ηγουμένη Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμάτου του Ετωλού, Μεγαδένδρου Θέρμου. Ιστορία Καρνανία, έτσι, μοναστήρι. Και επαναλαμβάνω, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού μέσα στην ιστορία».
Γι' αυτό πρέπει να πάμε ιστορικά και με ντοκουμέντα, με έγγραφα που τα έχει αναφέρει. Διατάγματα αναφέρει, αποφάσει συνόδου, αναφέρει όλα. Έτσι. Κάτι που έχει πει ο Άγιος Προσπάνος στον Κρόζομο. Ναι. Το γενικό κακό, ναι, θα έρθει από τη Δαλματία. Δεν το ξέρω αυτό. Θα το βρω από μέσα. Είναι εδώ μέσα. Είναι εδώ μέσα ήδη. Είναι. Τώρα εδώ που διαβάζω εγώ δεν γίνεται. Λοιπόν, ο σημερινός Πατριάρχης της Σερβίας, ναι, είναι ακρεθνός. Πώς να το εκφράσω, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι είναι? Δουλοπρεπής. Ακρεθνός. Ή δουλοπρεπής. Ποιος Πατριάρχης? Αυτός ο τωρινός, μετά τον Παύλο. Λοιπόν, του οικουμενισμού. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, λες τώρα, ποιο λες? Ο Πατριάρχης της Σερβίας. Ο Σερβίας. Ναι. Λοιπόν, έτυχε την περασμένη εβδομάδα. Κοίταξε, εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα δεδομένα, κύριε. Δεν έχουμε φτάσει, αλλά λέμε. Το τι συμβαίνει τώρα, έτσι. Είναι αυτός που έχει κλείσει, περιορίσει τον άλλο. Λοιπόν, πατέρα. Πούλησε τους πάντες. Το γνήσιμο. Έφτασε σε ένα σημείο να μην υπάρχει κανένας μέσα στην εκκλησία και να γίνει μια λειτουργία πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν. Και παρόλα αυτά συνεχίζει κανονικά με τον Πάπα. Γιατί είναι ενταγμένος στην πολιτεία δίπλα που δεν θέλει τους άλλους. Όχι, είναι ενταγμένος στο σύστημα που εκφράζει ο Πατριάρχης. Και η πολιτεία μαζί όμως. Και η πολιτεία. Και από μένα και η πολιτεία μαζί. Είναι αυτάξιος πραγμάτων που εκφραστήκατε στην αρχή. Ναι. Λοιπόν. Αυτό για να δούμε τι θα πει αυτό. Είναι πολύ ύπουλη η κίνηση αυτή τη στιγμή του Πατριαρχείου της Σερβίας προς όλα τα άλλα πατριαρχεία. Διάβαζα ένα άρθρο στη Σπίθα που μιλάει για περιορισμό του κανονικού Πατριάρχου Σερβίας. Αυτή η περίπτωση μιλάς τώρα εσύ. Περιορισμό. Και η πολιτεία πήρε άλλον, τον ανέβασε στο θρόνο για να γραφεί... Σε ποιο είναι? Είναι Κωνσταντινούπολος. Κωνσταντινούπολος. Όχι, σε ποιο σχήμα, στο ελληνικό ή στο παλαιομαλλονικό? Όχι σχίσμα. Το πανημολογικό λέγεται σχίσμα. Και ο Βαρθολομαίος είναι νέο μερολογίτης. Νέο μερολογίτης. Ναι. Γιατί έκανε. Αφού σχέση με εμάς. Συλειτουργήσε με τον Πάπα. Θα τα δούμε παρακάτω λιγάκι. Αργότερα. Έχει εδώ πέρα. Αεροσόλυμα, γιατί είναι με το παλαιό μερολόγιο. Με ποιον έχουν επικοινωνία? Με τον Βαρθολομαίο. Μπράβο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είπαν και οι εκκλησίες τότε. Ναι. Ότι εμείς αναγνωρίζουμε την εκκλησία που λέγεται νεομερολογήτικη. Την άλλη δεν την αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό και λέγεται σχισματική. Ο σημερινός Πατριάρχης της Σερβίας, ναι, αναγνωρίζει το παπικό, το καταλαβαίνω καλά αυτό. Αναγνωρίζει το παπικό αλάθητο. Απομένως δεν είναι πάντα, δεν είναι σωστός. Πώς θα το κάνω για το πράγμα? Εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Αυτό λέω και εγώ το σύντομα. Λοιπόν, και ο Άγιος Οσμάς ο Ειδωλός, ναι, λέει προσέξτε, ναι, γιατί το γενικό κακό, ναι, και η αιτία του κακού, ναι, θα έρθει από την Δαλματία. Λοιπόν, η Δαλματία ήδη είναι καθολική και ο Πατριάρχης είναι προδότης. Δεν υπάρχει περίπτωση ήδη καθολική, υπάρχουν και υπάρχει υγιές διοκόμενο τμήμα. Λαϊκό υγιές και διοκόμενο λαός, τμήμα. Λαού και κλήρου. Λαού και κλήρου, όχι, ναι, Πατριαρχείο. Όχι, όχι, έτσι, ζητάμε. Ναι. Αυτά σε εκκλησία υπάρχουν πάντοτε. Υπήρχανε. Υπήρχαν και υπάρχουν. Να. Αλλά τώρα έχουμε νέα τάξη πραγμάτων. Ναι, το αναφέραμε προηγουμένως. Όπως λέει και ο Χίτλερ. Ναι. Τρίτη νέα τάξη πραγμάτων, τώρα έχουμε την τέταρτη. Λίγη υπομονή έχεις να το ακούσεις. Του θεάτρου. Του παραλόγου. Θα πάρεις την απάντηση, μην την πω εγώ. Με ντοκουμέντα. Μα εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Ναι. Δεν θέλω να μιλήσω εγώ. Ναι, μπράβο. Ωραία, προχωράμε να δούμε τότε τα πράγματα. Τι ώρα είναι. Δυστυχώς. Λοιπόν, δεν μας παίρνει η ώρα. Εδώ θα ήθελα. Εδώ θα ήθελα. Μόνο να προσθέσω ως προς το σχίσμα τούτο, το παλαιό ημερολογητικό, μία κρίση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λέει η Ηγουμένη, ο οποίος δεν βρίσκει δικαίωση δια το σχίσμα που συντελείται διετίας τεινάς εκκλησιαστικάς. Ο Χρυσόστομος λέει, θα το εξηγήσω, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί σχίσμα για αιτίες μερικές εκκλησιαστικές. Αν
π.χ. βρεθεί μέσα στην εκκλησία κομμάτι που να πει ότι εγώ δεν δέχομαι το δόγμα αυτό, ένα κομμάτι αυτό πιστεύω, που πιστεύουμε, το αρνείται το κομμάτι εκείνο, δεν είναι όπως το δογμάτισε η εκκλησία, προσέξτε καλά αυτό το πράγμα, δεν είναι δόγμα το ημερολόγιο που να σου θίγει το πιστεύω και τη σωτηρία σου. Δηλαδή, έχουμε το πιστεύω τα 12 άρθρα, ομολογούμε αυτό που πιστεύουμε. Αυτό είναι, αν πω εγώ δεν δέχομαι το ένα από τα 12 άρθρα, είμαι αιρετικός. Κάνω δική μου εκκλησία, είμαι σχισματικός. Και αιρετικός και σχισματικός, άρα είμαι χαμένος. Τι σημαίνει λοιπόν διετία εκκλησιαστικά, σημαίνει ότι η εκκλησία αποφάσισε να δεχθεί το ημερολόγιο σαν ημέρες, 13 ημέρες πριν, δεν θίγει δόγμα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν ο λόγος. Ποιος ήταν ο λόγος. Ποιος ήταν ο λόγος. Ναι. Θα έπρεπε να είχα και εγώ τώρα κάτι, κάποιο βιβλίο. Ο λόγος ήταν ότι η επιστήμη λέει ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν στο σημείο της πνευματικής επιστήμης ή του ανθρώπινου επιστήμης. Η επιστήμη που μελετάει τον ουρανό, ναι, και τον χρόνο που κυλάει. Ναι. Ο χρόνος κυλάει και λέει θα μεγαλώσει ο χρόνος ή και θα χρειαστεί να πάμε μέρες μπροστά. Και με βάση αυτό το σκεπτικό έγινε αλλαγή. Όχι θυσκευτικός. Δεν θίγει αυτή η αλλαγή το πιστεύω μας. Ναι. Θίγει απλώς και μόνον την ζωή την πολιτική, ας το πούμε έτσι. Έγινε όμως ορθολογιστικός. Όχι ορθολογιστικός. Έγινε ορθολογιστικός. Όχι ορθολογιστικός. Έγινε δηλαδή, θα λέγαμε, κακός. Θα το πω εγώ, όχι ορθολογιστικός. Σαφώς. Ναι. Και το εξηγώ. Ναι. Τονίζω άλλη μια φορά. Δεν έθιξε δόγματα η αλλαγή του ημερολογίου. Να προσέξουμε και το πράγμα. Καθόλου τα δόγματα. Έδειξε... Με συγχωρείτε, μισό λεπτό θα πω, θα πεις. Βεβαίως. Αν έθιξε δόγματα, θα λέγανε οι άλλοι οι πατριάρχες των εκκλησιών και αρχιεπίσκοποι, stop. Εμείς δεν σε ακολουθούμε. Θίγεις δόγματα που σώζουν τον άνθρωπο. Έγινε με πολιτικό ημερολόγιο. Δεν αμφισβητήθηκε τίποτα. Όχι, δόγμα δεν αμφισβητήθηκε. Ναι, αλλά παραμείναμε με το παλιό όμως το πατριαρχείο. Yeah. Αυτοί που παραμείνανε δεν αναγνωρίστηκαν τις άλλες εκκλησίες. Όπως και η Ρωσία. Δεν η Ρωσία που έμεινε το παλιό λέει ότι εμείς είμαστε η εκκλησία, η κανονική. Η κανονική εκκλησία. Δεν λέει και η παραμονική της κανονική εκκλησία, δεν σας γνωρίζει. Αυτό το θέμα όλο. Το κακό όμως είναι ότι δημιούργησε δεκάδες εκκλησιαστικά σχίσματα. Γιατί. Το θέμα αυτό, επαναλαμβάνω, ναι, λες, δημιούργησε σχίσματα, ένα σχίσμα. Άμα κόβονται κομμάτια, σχίσμα είναι, δεν είναι σχίσματα, σχίσμα. Ένα σχίσμα και αυτή τη στιγμή έχουμε εγώ, 13 σχίσματα. Εγώ προηγουμένως είπα το γιατί θα απαντήσω. Έχουμε 13 σχίσματα στο παλιό. Εκεί που παντάει... Και αυτοί πιστεύουν ό,τι πιστεύουμε κι εμείς βάσει των παραδόσεων. Ναι, αλλά δεν ακολουθούν την εκκλησία. Δεν ακολουθούν τη διοίκηση της Εκκλησίας. Όχι μόνο τη διοίκηση δική μας, και τις άλλες διοίκησεις. Και τις άλλες των παλαιών, ναι. Οι άλλες εκκλησίες, επαναλαμβάνω, οι άλλες εκκλησίες, Ιεροσολύμων, όλες οι γης, οι Ορθόδοξες, Ρωσίας, η Εκκλησία, Σερβίας που έχει εκτραπεί, ναι. Σερβίας που έχει εκτραπεί τελευταία, ναι, που δεν έχει εκτραπεί πριν από 15 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, όλες οι εκκλησίες, λοιπόν, δεν τις αναγνωρίζουν καθόλου. Ποιος. Οι παλαιομονολογίτες. Δεν τους αναγνωρίζουν. Λοιπόν, και δεν αναγνωρίζουν και εμάς. Επαναλαμβάνω μια φορά. Αυτή τη στιγμή όλες οι εκκλησίες, όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου αναγνωρίζουν την ελλαδική ορθόδοξη εκκλησία όπως έχει, σε οποία ανήκουμε και εμείς. Μου το είχε πει και ο πατέρ Παΐσιος αυτό. Δεν διαφωνώ. Ναι. Όταν σε απορία μου είχα βρεθεί στο Άγιο Όρος, ναι, το 1993 και τον είχα ρωτήσει.
Μου λέει, θα ακολουθήσεις, μου λέει, το νέο εορτολόγιο, γιατί υπάρχει, λέει, αυτό το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή όμως είναι ότι σκανδαλίζεται ο κόσμος και εκφεύγει. Άλλο εκείνο, άλλο εκείνο. Άλλο. Όχι, άλλο είναι σοβαρό. Είναι μόνο άλλο. Είναι και σοβαρό. Ποιο είναι σοβαρό? Που να σκανδαλίζει ο κόσμος. Που έχουμε διαμάχη μεταξύ του νέου και του παλιού. Δεν κάνω μυστήριο εγώ στο Άγιο Φανούριο γιατί πάει με το παλιό. Ναι, δεν έχουν ταυτεί από εδώ και δεν έχουν ταυτεί. Να σου εξηγήσω το πράγμα. Προηγουμένως διάβασα ότι μείνανε τρεις όταν έγινε η αλλαγή του ημερολογίου. Τρεις επίσκοποι που είπαν: εμείς κάνουμε δική μας εκκλησία. Οι οποίοι τρεις χειροτόνησαν στη συνέχεια αρχιμαντρίτες και τους κάνανε επισκόπους. Κανονικότατους. Μετά από ένα διάστημα δεν υπήρχαν ούτε οι τρεις επίσκοποι, ούτε και οι χειροτονηθέντες καινούργοι από τους τρεις. Δεν υπήρχαν καθόλου. Εφόσον δεν υπάρχει επίσκοπος να χειροτονήσει καινούριο επίσκοπο, όποιος άλλος έρθει μετά είναι μη κανονικός. Σαν να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Σαν να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα σε μια πρίζα. Δεν υπάρχει τελείως. Λέμε λοιπόν, εφόσον το αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται, βρεθήκανε χωρίς να έχουν αρχιεπισκόπους. Ποιος χειροτονεί και κάνει ιερέα? Ο αρχιεπίσκοπος. Γίνομαι εγώ, αφού δεν υπήρχε αρχιεπίσκοπος, γίνεται ο βασίλης μόνος του αρχιεπίσκοπος, δηλαδή είμαι αρχιεπίσκοπος. Κάνει άλλους δύο, τρεις. Κατά τον ίδιο τρόπο φτιάχνουν μια σύνοδο μεταξύ τους, τάκα-τάκα, αυτοχειροτόνητη, και από εκεί πέρα δεν είναι, πώς θα λέμε, καθαρό. Οι ιερείς πώς γίνονται στον Άγιο Όρος? Στον Άγιο Όρος? Ναι. Από δικούς μας. Πώς? Από δικούς μας. Ναι, αλλά πώς, ποιος χειροτονεί οι ιερείς? Έχουν αρχιεπίσκοπο Άγιο Όρος. Έχουν, ναι. Λοιπόν, αλλά αυτός χειροτονήθηκε από νομολογίτες. Αλλά και επιπλέον λένε, το ρώτησα αυτό, ναι, αν ορκιστούν στην αχνότητά τους. Αν ορκιστούν στην αχνότητά τους, μπορούν να γίνουν ιερείς και να λειτουργούν. Μόνοι από μόνοι τους? Όχι μόνοι τους. Όχι μόνοι τους. Όταν είναι σε μικρά... Σήμερα ο άγνος θα γίνει παπάς, αλλά δεν θα γίνει μόνος του, από μόνος του. Όχι μόνος. Κάποιος δεν μπορεί να είναι μόνος του και να γίνει. Ναι, ναι, αυτό δεν ξέρω πώς... όταν είναι μια, δηλαδή, μικρά μοναστηράκια. Δεν μιλάμε για το μικρά μοναστηράκια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι 15, 20, 10... Θα τον χειροτονήσει ο επίσκοπος, δεν υπάρχει. Έτσι, ποιος λειτουργεί στην Αγία Άννα πάνω? Το ποιος δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει. Πώς λειτουργούν? Για να είμαι εγώ ιερέας, ιερέας, πρέπει να υπάρχει ένας, δύο τουλάχιστον επίσκοποι να με χειροτονήσουν. Όχι, όχι, ένας επίσκοπος. Ένας. Τον αρχιερέα δύο κτλ. Επαναλαμβάνω. Ήρθε η ώρα και η στιγμή που οι παλαιομορολογίτες δεν είχαν κανένα επίσκοπο σε ζωή. Ναι. Άρα δεν υπάρχει από εκεί πέρα και συνέχεια της ιεροσύνης, γιατί ποιος θα σε χειροτονήσει? Χειροτονηθήκανε μόνοι τους και είπαν: είμαστε αρχιερείς, χειροτονούμε. Εκεί δεν υπάρχει τέρμα συνέχεια, τελειωμένα αποστολική διαδοχή, έτσι λέγεται. Δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή. Γι' αυτό λέμε, είχε δίκιο που είπε, είχε συνεπακόλουθα κακά αυτή η εισαγωγή του ημερολογίου. Δηλαδή, εδώ, και στον Άγιο Όρος είναι ηγούμενη και δεν είναι αρχιεπίσκοπος. Άλλο ηγούμενος. Μπορεί να μην είσαι και ιερέας και ένας ηγούμενος. Ναι, αλλά πληνόμως... εδώ είναι ιερέας. Πληνόμως δεν υπάρχει κανένας. Τι δεν υπάρχει κανένας? Αρχιεπίσκοπος. Πού? Στον Άγιο Όρος. Υπάρχει. Ποιος? Υπάρχει, γράφει ένα βιβλίο τόσο μεγάλο. Υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει. Δεν είναι μέσα, είναι στην Ιερισσό. Μπράβο. Δεν είναι, είναι ο... όχι, όχι της Ιερισσό. Έχει το Άγιο Όρος δικό του. Ναι, ναι, αλλά δεν είναι μέσα στο Άγιο Όρος. Είναι μέσα, δεν είναι. Ναι, μέσα, είναι. Σε σκήτη είναι, ασκητεύει. Αν πάρει το βιβλίο και ένα ωραίο του βιβλίο που γράφει τόσο χοντρό. Γράφει όλε τι κανονικότητε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τίποτα ότι είναι στο Άγιο Όρος στην Ιερισσό. Τυπικά νομίζω έχουν τον επίσκοπο Αρνέα. Έχουν. Ιερουσού και Αγίου. Είναι όνομα. Ιερουσού και Αγίου. Τυπικά, τυπικά. Όπως λένε, υπάρχουν και αλλού λέει. Έχεις πάει τόσο φορές στο Αγίου. Νιμονεύουν τον ηγούμενο. Ναι. Τον ηγούμενό τους. Τον ηγούμενό τους, βεβαίως. Πώς τον ηγούμενο?
του, του πατρός και ηγουμένου ημωτάδων μας. Κύριε Κώστα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε... Αλλάζουμε θέμα, μωρέ. Βρισκόμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, όπως είπατε και προηγουμένως. Λοιπόν, με τον οικουμενισμό τι κάνουμε. Τώρα δεν έχει σημασία... Γιατί εμάς να το πω να τελειώσω. Συνεχίστε. Τώρα τελείωσε η ώρα. Δεν θα πω την γνώμη. Την άλλη δόση. Έχουμε συνέχεια. 10 λεπτά. Υπάρχει ενδιαφέρον από την κοινότητα που υπάρχει εδώ μέσα. Συνεχίστε. Λοιπόν, πώς έγινε και αυτή η καινοτομία περιημερολογίου, έτσι. Ακόμα δεν έχει κλείσει και η ώρα. Πώς έγινε και αυτή η καινοτομία περιημερολογίου. Είπα, το τόνισα ξεκάθαρα. Γιατί... Η εισαγωγή του νέου ημερολογίου κακώς έγινε χωρίς να ρωτηθούν οι άλλες εκκλησίες. Οι ορθόδοξες εκκλησίες. Εντάξει, το τόνισα. Πλην όμως, οι ορθόδοξες εκκλησίες είπαν, εμείς αναγνωρίζουμε την εκκλησία αυτή που είπε την εισαγωγή του νέου ημερολογίου. Δεν αναγνωρίζουν τους παλαιολογίτες. Το ίδιο μου είχε πει και ο πατέρ Παΐσιος. Ναι, τελείωσε. Ναι. Δεν τελείωσε, μου το είχε πει. Ναι. Ο πατέρ Παΐσιος είπε κι άλλα. Ο πατέρ Παΐσιος είπε, γιατί ψαχνώσατε τόσο πολύ. Να προσέχεστε και με το νέο και με το παλιό. Τους Αγίους να τους τιμάτε. Λοιπόν. Κανένας δεν καταδίκασε το παλιό. Έτσι. Τώρα δεν καταδικάζουμε ούτε λέμε υπέρ του. Και ο πατήρ Παΐσιος είχε πει η εσυγμένου να ακολουθήσει αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή την αντίδραση στον οικουμενισμό. Εντάξει. Δεν το δέχομαι. Είναι σχετικό αυτό τώρα, δεν θα μπορούσαμε να το... Έχει διαδοθεί. Βασιλάκη, λίγο, είπα λίγο υπομονή αφού να συνεχίσουμε να τελειώσω την ερώτητα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Εκκλησιαστική αιτία που δημιουργεί πρόβλημα σημαίνει ότι δεν είναι θέμα σωτηρίας δογματικό ψυχής. Αυτό σημαίνει. Και προχωρά παραπέρα. Ναι, λοιπόν, και σε άλλη ομιλία του ο ίδιος διδάσκαλος της Εκκλησίας Χρυσόστομος αναφέρει ουδέν χείρον φιλονικίας, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το τσακωμό και μάχης και από τη μάχη και του την εκκλησία διασπάν και το χιτώνα. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το τσακωμό που κομματιάζει την εκκλησία. Ακριβώς. Που κομματιάζει την εκκλησία. Δεν έχετε υπομονή. «Ον ουκ ετόλμησαν οι ληστέ διαρρήξε, τούτον εις πολλά κατατέμνη μέρη». Λέει, προσπάθησαν ληστές της εκκλησίας, αιρετικοί δηλαδή, να κάνουν κομμάτι την εκκλησία. Αυτό που δεν κατόρθωσαν αυτοί να το κάνουνε, το καταφέραμε μόνοι μας με τον άνθρωπό μας. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχετε υπομονή λιγάκι, δεν έχετε υπομονή λιγάκι. Επαναλαμβάνω, το τονίζω πάλι μια φορά, μην επιμένετε κάτι που δεν έχετε γνώση. Συγχωρέστε με και το πράγμα. Και λέω, όταν λέω δεν έχετε γνώση, είναι το πράγμα. Όλες οι άλλες ορθόδοξες εκκλησίες είπανε, εμείς αναγνωρίζουμε ορθόδοξους τους νομερολογίτες. Τους άλλους συστηματικούς. Αν έχουν πιο δύναμη εμείς από την εκκλησία του κόσμου, με τη γνώμη μας να πούμε ότι πάμε κακώς εμείς και πάνε καλά αυτοί, θέμα δικό μας είναι. Τι να πω και εδώ, προσωπικό. Συνεχίζω. Είναι εμφανέστατο πως η προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αλού θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου επαληθεύθηκε κυρίως με το παλαιοημερολογητικό σχίσμα. Προσέξτε το κύριο πράγμα. Παλαιοημερολογητικό σχίσμα. Και λέει εδώ πέρα, μιλάει, κάνει μια παραπομπή σε ένα βιβλίο που το έχω σπίτι εγώ, του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, με το όνομα, έχει το βιβλίο «Τα δύο άκρα». Το ένα άκρο είναι ο ζηλωτισμός, ζηλωτισμός είναι οι παλαιομολογίτες που λένε «Όχι, εμείς είμαστε σωστοί». Και μάλιστα με φανατισμό. Ναι. Στο Αγιερός υπάρχουν ζηλωτές, ζηλωτισμός. Και εκεί υπάρχει. Που υπάρχουν. Σαν Γελόρος. Ναι. Λοιπόν, αλλά και συνεχίζεται να επαληθεύεται η προφητεία ότι θα υπάρχει αυτός ο τσακωμός μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Λοιπόν,
Τελείωσε με αυτό και τώρα πάει στο άλλο θέμα. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Είναι όταν για τον Πάπα, τη θέση του κτλ. Όλα για τα πράγματα που θα το πούμε την άλλη φορά γιατί μας παίρνει η ώρα. Έτσι. Τώρα που δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Γιατί δεν τα αφήνανε και όπως ήταν και τελειώνουν. Και τώρα γιατί δεν τα αφήνανε. Έγινε. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα, είναι η ώρα πέρασμε. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Δεν μπορούμε να δώσουμε την απάντηση. Λοιπόν, ξεφύγαμε από τις προφητείες και φτάσαμε στην προφητεία. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή το βιβλίο μα μιλάει για τις προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Ιντορλού και εμείς αρχίσαμε να κάνουμε διαχωρισμό ποιο είναι ο σωστός και ποιος. Θέλω να πω. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε όσοι μπορούμε. Θέλω να πω, τον κύριο Σωτηρόπουλο τον αφορήσανε. Επειδή αντέδρασε στις θέσεις τις οποίες είχε πάρει τότε ο Αυστραλίας Τηλιανός. Τότε. Ο οποίος είχε πει ότι ο Χριστός. Και τώρα. Τις ίδιες πιστεύει. Ότι ο Χριστός είναι, έπεσε από τον ουρανό στη γη αμαρτωλός. Όχι, μη στέλνει πράγματα. Τέρμα. Λοιπόν, τέρμα, ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο. Και βρέθηκε. Μίζων και υπερτερής σύνοδο το 1993. Να τον αφορήσει. Αυτά είναι αντικανονικά όλα. Είναι. Λοιπόν. Σατανικά είναι. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέης όλοι μας. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε η βασιλεία σου, γίνεται όλοι μας ως εν ουρανό και από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμε στους οφειλέτες ημών, και μη εισελέγχει ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το ποτηλού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.